Κύριε Υπουργέ, εκφράσατε την ανησυχία σας, έστω και ρητορική, περί της συλλογικής ορθοκρισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τους προτείνατε ψυχίατρο. Μην ανησυχείτε. Υγιέστατοι είναι. Μαζί σας είναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στηρίζουν τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής σας. Αυτό ισχύει και για τις σημερινές συμβάσεις. Οι αντιρρήσεις τους είναι σε επιμέρους θέματα. Όσο για το ΚΚΕ, ήταν, είναι και θα είναι απέναντί σας. Απέναντι στα συμφέροντα της τάξης που εκπροσωπείτε, της αστικής τάξης. Το στίγμα σας, το στίγμα της τάξης που η κυβέρνηση εκπροσωπεί φάνηκε στην ψηφοφορία στην Ευρωβουλή και την ψήφο της Ευρωβουλευτής Ασημακοπούλου όταν υπερψήφισε το κατάπτυστο αντικομμουνιστικό μνημόνιο. Αυτή και ο Ευρωβουλευτής του ξενοφοβικού ακροδεξιού κόμματος του ρατσιστικού της Ελληνικής Λύσης. Για τη θέση φωτοβολίδα τώρα που εκφράστηκε περί μη εξόρυξης ορυκτών ενεργειακών πόρων. Είναι σημαντική σίγουρα η ποιότητα της ενεργειακής πρώτης ύλης. Εκείνο όμως που είναι κυρίαρχο είναι σε ποιου τα χέρια είναι η ενέργεια. Σε συνθήκες καπιταλισμού ακόμη και η πλέον καθαρή ενέργεια θα μολύνει. Θα μολύνει τις ζωές του λαού των εργαζομένων, θα μολύνει την καθημερινότητά τους όταν δεν θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν αυτή την ενέργεια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κεντρική επιδίωξη της αστικής τάξης της Ελλάδας μέσω των διαδοχικών κυβερνήσεων είναι η μετατροπή της χώρας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Αυτό δείχνει και η συμμετοχή μεγάλων ελληνικών ομίλων στην αξιοποίηση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Στο ίδιο πλάνο μπαίνει και η διαπάλη για την υπερίσχυση του υποθαλάσσιου αγωγού EastMed έναντι της διέλευσής του μέσω Τουρκίας για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τις ΑΟΣ της Συρίας, του Λιβάνου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Κύπρου μέσω της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση καταθέτει σήμερα για κύρωση συμβάσεις που δομήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ εκχωρώντας τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας στους ομίλους ΕΝΗ, Total, Exxon Mobil με συμμετοχή των ΕΛΠΕ. Οι συμφωνίες αυτές, εξεταζόμενες κάτω από το πολιτικό και στρατιωτικό πρίσμα, συντείνουν απροκάλυπτα και στην προσπάθεια ανάδειξης και ενίσχυσης του άξονα Ελλάδας-Κύπρου, Ισραήλ-Αιγύπτου, πάντα κάτω από την ηγεμονία των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει αυτές τις συμβάσεις ως συνέχεια ενός εθνικού σχεδιασμού για τη συνολική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας με άξονα την ενέργεια. Τι δεν αναφέρει η κυβέρνηση? Δεν λέει λέξη για το ποιο είναι το εγγύς γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο επιδιώκει την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στα στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο της έννοιας αναβάθμισης παρά την σαφή θέση της ότι αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους εκχώρησης του ορυκτού μας πλούτου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είναι πάγια η πρακτική των αστικών κυβερνήσεων όταν νομοθετούν να παραπλανούν και να εξαπατούν το λαό κρύβοντας την αντιλαϊκή κατεύθυνση των αποφάσεών τους. Άλλα λένε, άλλα κάνω. Σήμερα, στο γεωπολιτικό μας περιβάλλον, όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση διακηρύσουν την επιθυμία αναβάθμισης της χώρας, κυριαρχεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία. Κυριαρχούν τα ιδιαίτερα απειλητικά πόνερα των επιδιώξεων της αστικής τάξης της Τουρκίας για ενίσχυση της θέσης της ως μεγάλης περιφερειακής δύναμης όπου παζαρεύοντας προσπαθεί να μπει σφήνα στο σκληρό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Ρωσίας. Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση προσυπογράφει συμβάσεις εκχώρησης υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου χωρίς να προχωρά τη διαδικασία ανακήρυξης ΑΟΣ σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Ελλάδας. Ακολουθεί πιστά την σχετική Αμερικάνικη Συμβουλή. Στην ουσία, υπόδειξη. Και αυτό αποκτά σήμερα μια εξαιρετικά επικίνδυνη διάσταση σε μια περίοδο κορύφωσης της επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας. Μιας επιθετικότητας που αμφισβητεί
με διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα τα υπάρχοντα σύνορα της περιοχής. Αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Επιχειρεί τη δημιουργία τετελεσμένων με γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Πώς εξηγούνται αυτές οι επιλογές της σημερινής κυβέρνησης? Είναι επιπολαιότητα και ανικανότητα των αρμόδιων υπουργών της? Εκφράζουν μήπως κυβερνητική δειλία και ενδοτικότητα μπροστά στην προκλητική τουρκική επιθετικότητα που απαιτεί συγκυριαρχία στο Αιγαίο και συνεκμετάλλευση των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων? Τίποτε από αυτά. Η στάση της κυβέρνησης επιβεβαιώνει ότι κάθε αστική κυβέρνηση διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με γνώμονα τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει και όταν διεκδικεί με εθνικιστικές κορώνες και όταν υποχωρεί και συμβιβάζεται με κοσμοπολίτικη νυφαλιότητα. Πάντα το κριτήριο είναι η βελτίωση της θέσης της αστικής τάξης στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό και σήμερα η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο της συνεκμετάλλευσης υπό την σκέπη του αμερικανικού και του γαλλικού παράγοντα που διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος. Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν επίσης πόσο ψευδεπίγραφο και επικίνδυνο είναι το επιχείρημα ότι γεωπολιτικά αναβαθμιζόμενοι κάτω από τις ομπρέλες ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προστατευτούμε από τον εξανατολάς κίνδυνο. Η προσυπογραφή των υποσυζήτησης συμβάσεων μέσω της επαγγελόμενης γεωπολιτικής αναβάθμισης νομοτελειακά θα φέρει στις θάλασσές μας και τις πολεμικές αρμάδες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας. Είναι η σημερινή τραγικά επικίνδυνη εικόνα της Κυπριακής ΑΟΣ. Κι αν κυβέρνηση και αντιπολίτευση κλείνουν πονηρά το μάτι στο λαό, παρουσιάζοντας τους τόλους αυτούς ως ασπίδα προστασίας της Ελλάδας, για μια ακόμη φορά εμείς λέμε ότι επί της ουσίας βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Για όλα αυτά τα θέματα, η μόνη λύση προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων απαιτεί ριζική αλλαγή πορείας. Απαιτεί η εργατική τάξη, ο λαός, να πάρει πραγματικά στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Αυτή είναι η λύση που θα κατοχυρώσει ότι το ενεργειακό προϊόν θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Σας ευχαριστώ.